στην Ευγενία πρώτα. Να. Και μου λέει, μα δεν σε ενοχλεί. Λέω, μα και εγώ στην Ευγενία θα πήγαινα πρώτα. Μα έτσι είναι. Πού θα πήγαινα σε μένα. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι παιδιά, ακούστε, πρέπει να τα δούμε λίγο πιο απλά τα πράγματα, να μας λέει πιο αληθινή. Μην είμαστε μεταξύ μας ψεύτες, ας πούμε. Δηλαδή, είναι κακό για μένα ότι με έχει ερωτευτεί μια γυναίκα που είναι λαμπερή, που είναι ικανή, που είναι καλή μάνα, που μπορεί να θέλουν στην τηλεόραση. Δηλαδή, είναι κακό αυτό για μένα. Δηλαδή, είναι θέμα το οποίο εγώ πρέπει να το σκέφτομαι και να λέω πω ότι άτυχος που είμαι. Νομίζω ότι πρέπει να γίνουμε πιο αληθινοί. Με την γυναίκα πάμε καλά, γιατί είμαστε ο ένας καθαρός απέναντι στον άλλον. Ο ένας αντιλαμβάνεται τα όρια στη σχέση, γιατί πάντα υπάρχουν όρια μεταξύ των ανθρώπων. Ο ένας σέβεται τα θέλω του άλλου και ο ένας στηρίζει τις ανάγκες του άλλου. Αυτό είναι. Δεν υπάρχει μαγική συνταγή. Ούτε είμαστε πάντα καλά. Και εμείς θα τσακωθούμε και εμείς θα περάσουμε τα δύσκολα μας και περνάμε τα ζευγάρια. Αυτό είναι. Λέει, τι είναι να είστε κάτι το διαφορετικό. Νομίζω αν βάλουμε λίγο πιο αλήθεια στη ζωή μας από εδώ και μπρος, εγώ ειλικρινά σου λέω αυτό θέλω να σκεφτώ. Ότι αυτή η τόσο δύσκολη περίοδο που περνάμε θα μας δώσει την ευκαιρία να βάλουμε εδώ πιο αλήθεια στη ζωή μας αυτή τη χώρα. Άμα το καταφέρουμε, θα γίνουμε σπουδαίοι. Δηλαδή μου λένε μερικοί δεν ζήλε, χώρε δεν ξέρω πέσει τότε. Μα βεβαίω ζήλε, βγάζει κάτι κακό μου. Και τι να κάνω. Έχει σκάσει αυτό το κακό σου. Μετά και τι να γίνει τώρα. Μα με καταλαβαίνει, σου λέω. Δηλαδή μα σου κάνω μια ερώτηση που είναι αυτονόητη. Δηλαδή θα πει, όχι, δεν ζήλεψα καθόλου. Τι ζήλευε, την επαφή με το χορευτή ή ότι πολλοί άντρε έβλεπαν τα πόδια τη, α πούμε. Ποιο από τα δύο ήταν. Ήταν μια δύσκολη στιγμή, Τατιάνα μου. Αυτά μια δύσκολη στιγμή. Όμως, όμως, το ότι είχα σκάσει τον ακόμα σημαίνει ότι δεν έβλεπα ότι χόρεψε υπέροχα η Ευγενία. Και τα καταπληκτική. Μπράβο που βάλες τον αντρικό εγωισμό. Μα τα καταπληκτική τι να κάνουμε τώρα. Όμως, σαν γυναίκα στο λέω. Ποιο? Μπράβο που κατάπιες τον αντρικό σου εγωισμό. Μπράβο σου. Ευχαριστώ. Θέλει μια καλή δύναμη αυτό πάντως, μπράβο. Δεν ήταν εύκολο. Δεν το συστήνω σε άλλο το συγκεκριμένο. Ήταν μια δύσκολη στιγμή. Τι έκανε, καμιά σκηνή. Πολλές, όχι μία. Γιατί. Έκανα μόνο μία, αυτό έλεγα. Πάρα πολλές. Γιατί χορεύεις έτσι με το χορευτή και τέτοια. Όχι, παιδάκι, μην τα σου λέω μια δύσκολη στιγμή. Γιατί φορά το τέτοιο μήνυ, λέγε. Όχι, έχονται και έχονται. Πάμε παρακάτω. Είσαι καταπληκτικός, δηλαδή αυτή το πόσο ανοιχτά μιλάς, το πόσο ειλικρινής είσαι, είναι πραγματικά καταπληκτικό. Και θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα και πολύ. Εγώ ήταν υπέροχη εγώ. Πέρασα πάρα πολύ καλά μαζί σου. Πέρασα καλά επίσης με την άνεση που έχεις να παρακολουθείς. Ξέρω ότι είναι δύσκολο. Ναι, είναι δύσκολο. Εντάξει. Να παρακολουθείς τις σατυρικές εκπομπές, να σε σατυρίζουν, να γελάει και ο κόσμος στο στούντιο, να γελάει και ο κόσμος εκεί. Και εσύ να πρέπει να το δεις αυτό και να το καταπιείς. Δεν είναι εύκολο. Είναι δύσκολο, αλλά θέλω να σου πω κάτι. Και το λέω σε όσους ασχοληθούν με οτιδήποτε έχει να κάνει με δημοσιότητα. Αν αποφασίσεις ότι θες να εκτεθείς δημόσια, μην κάνεις το λάθος να νομίζεις ότι όλοι θα σε αγαπήσουν, θα λένε όλοι καλές κουβέντες για σένα. Κάποιοι θα σε αγαπήσουν, κάποιοι δεν θα σε αγαπήσουν. Κάποιοι θα σε κοροϊδέψουν, κάποιοι θα σου πούνε μπράβο. Εάν δεν το αντέχεις, μην το κάνεις καθόλου. Κάνε μια άλλη δουλειά. Εγώ ευτυχώς έτυχε να έχω διαβάσει πολύ φιλοσοφία που λέγαμε το πολιτονικό προηγουμένως και να έχω λύσει αυτά τα θέματα μέσα μου πολύ νωρίς και από το ένα αυτοί μου μπαίνουν, από το άλλο αυτοί μου βγαίνουν. Δεν είναι αυτά σημαντικά στη ζωή, εν πάση περιπτώσει. Εμείς να σε ευχηθούμε καλή επιτυχία σε εκλογές που κατεβαίνεις στη Β' Αθήνας. Β' Αθηνών, τα πιάνω πολιτονικό μου. Β' Αθηνών, όχι Β' Αθηνών. Να το εξηγήσω. Να το εξηγήσεις. Αθήνα είναι η επίσημη ονομασία της πόλεως. Γιατί ήταν πολλές πόλεις που ενώθηκαν σε μία. Γι' αυτό λέμε στα αγγλικά Athens. Κοίταξε τώρα, όταν πεις Β' Αθήνας, μειώνεις την ιστορία της πόλεως. Μία πόλη που ξεκίνησε από το Θησέα, μία πόλη που ξεκίνησε από τον Κόδρο, μία πόλη που έχει κάνει 15 μαχαίρια της Αλαμίνος, στο Μαραθώνα, μία τόσο σπουδαία πόλη, πραγματικά είναι μια μικρή πόλη. Και πας στο εξωτερικό και σου λένε Athens, δηλαδή Αθήνα, το Παρίσι σου λέει είμαστε η πόλη των Παρισίων για να μιμηθούν τα Αθήνας και εμείς πάμε και την κάνουμε μικρή. Να είμαστε ψωροκόστανα. Εγώ θέλω μεγάλη την Ελλάδα, αλλά περίεργα. Στη δημοτική είναι η Β' δεύτερη περιφέρεια της Αθήνας. Η Αθήνα της Αθήνας. Άρα Β' Αθήνας. Ναι, αλλά εγώ εσύ σου λέω τώρα. Και τρελαίνεσαι. Δεν γίνεται. Είναι η δεύτερη περιφέρεια των Αθηνών, γιατί έχουμε σπουδαία πόλη και μεγάλη ιστορία. Και πρέπει να την καμαρώνουμε, να τη δείξουμε και να την τιμήσουμε. Αυτό είναι όλο.